Και πάμε να φτιάξουμε την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε μία κρέμα πιάτο. Ή αλλιώς, όπως το λέει η γιαγιά μου, κρεμούλα. Γιατί αυτή είναι η συνταγή ουσιαστικά. Πολύ εύκολη, πολύ παραδοσιακή. Δεν θα κάνω κάτι διαφορετικό, απλά θα σας δείξω πώς μπορείτε να τη φτιάξετε τέλεια στο σπίτι. Για την κρέμα πιάτου βανίλιας θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 400 γραμμάρια γάλα, 90 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλιά της σούπας εκχύλισμα βανίλιας, 1 αυγό μεσαίο και 25 γραμμάρια corn flour. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε κανέλα σε σκόνη. Το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι γαλατάκι. Αυτό που αλλάζω είναι ότι σπάω λίγο το γάλα και βάζω γάλα κρέμα για να είναι πιο πλούσια σε γεύση. Οπότε θέλουμε από το ψυγείο και τα δύο. Γάλα και λίγο κρέμα γάλακτος. Άκου γιαγιά, θα κάνεις καλύτερη κρεμούλα έτσι, πίστεψέ με, για να μην ρίχνεις βούτυρο στο τέλος. Οπότε βάζουμε την κρέμα, ρίχνουμε το γάλα, σχεδόν όλο, απλά θα κρατήσω περίπου 50 με 100 ml, 100 ml κράτησε εδώ πέρα. Βάζουμε πάνω στη φωτιά, εδώ, μαζί με τη μισή ζάχαρη. Αυτό είναι. Τώρα, θα προσθέσω μέσα και τη βανίλια σε σιρόπι ή μπορείτε να ρίξετε μία βανιλίνη σε περίπτωση που δεν έχετε σιρόπι βανίλιας και αυτά πάνε πίσω. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε, δεν σας πάρει καθόλου μα καθόλου χρόνο, πιστέψτε με. Λοιπόν, τώρα, σπάμε ένα αυγουλάκι ολόκληρο. Ωραίο, φρέσκο, χωριάτικο αυγουλάκι. Θα προσθέσω μέσα και τη ζάχαρη, την υπόλοιπη. Μισή ζάχαρη είπαμε βάλαμε εκεί μέσα, την άλλη μισή τη βάλαμε στο μπολάκι, μαζί με το αυγό και χτυπάμε καλά. Χτυπάμε το αυγουλάκι μας μαζί με τη ζάχαρη, ρίχνουμε το γάλα που κρατήσαμε και στη συνέχεια, μαντέψτε, θα προσθέσουμε το corn flour. Που το corn flour, εγκυκλοπαιδικά να σας πω, ότι έχει λάθος όνομα, γιατί άμα μεταφράσουμε το corn flour στα αγγλικά, τι σημαίνει Διονύση? Καλαμποκάλευρο. Αλεύρι καλαμποκιού. Σε όλες τις υπόλοιπες χώρες εκτός από την Ελλάδα ονομάζεται corn starch, που σημαίνει άμυλο καλαμποκιού. Οπότε σας παρακαλώ πολύ, άμα πάτε σε μια ξένη χώρα και χρειαστεί να μαγειρέψετε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μην πάτε στο σούπερ μάρκετ και πάρετε corn flour, γιατί θα πάρετε καλαμποκάλευρο. Πρέπει να εστίσετε corn starch. Τέλεια, το είπα και αυτό. Είχα πολλά να πω, τα είπα μαζεμένα. Λοιπόν, με το που ανακατέψουμε καλά, ελπίζουμε να έχει βράσει το γαλατάκι μας μαζί με την κρέμα. Ναι, έχει βράσει. Και πολύ σιγά, τι θα κάνουμε? Θέλω να βοηθήσεις. Ανακάτευε. Σιγά σιγά, κοίταξε πως σιγά. Προσθέτουμε μέσα στο γαλατάκι με τη βανίλια. Αυτά τα μαυράκια που βλέπεις είναι η βανίλια. Δεν έχουμε κάψει το γάλα. Πιο γρήγορα, βρε. Πιο γρήγορα. Παναγία μου, θα μας διαλύσει. Λοιπόν, ρίξτε όλα μέσα. Ωραίος. Τέλεια. Περίμενε λίγο, μη φύγεις. Βάζουμε πάλι πίσω τη φωτιά και ανακατεύουμε μέχρι που να πήξει. Το corn flour είναι το ψηλό αλεύρι καλαμποκιού, γνωστό και ως άμυλο καλαμποκιού, ανθός αραβοσίτου, νησεστέ ή μαϊτζένα, θεωρείται ιδανικό για το δέσιμο μιας σάλτσας ή μιας σούπας. Το άμυλο πρώτα διαλύεται σε κρύο νερό και μετά προστίθεται στο θερμό υγρό, σάλτσα ή σούπα, του οποίου αυξάνεται όγκος. Δεν περιέχει γλουτένη και ως πυκτικό δίνει απαλή, διάφανη σάλτσα. Στη ζαχαροπλαστική μπορεί να αναμειχθεί με άλλα αλεύρια και να χρησιμοποιηθεί για κρέμες, κέικ και γλυκά. Χρησιμοποιείται επίσης στην παραγωγή αμυλούχων προϊόντων και στην αλαντοποιία. Έλα φίλε, όλα καλά? Καλά. Τέλεια. Κάτσε να ετοιμάσω εγώ όλα τα υπόλοιπα. Χρειαζόμαστε 4 μπολάκια για να διάσουμε την κρεμούλα μας. Ανακατεύεις, ε? Και ανακατεύεις και τις άκρες, όχι μόνο στη μέση, εδώ. Τέλεια. Θέλουμε μία κανατούλα για να διάσουμε το μείγμα, για να ρίξουμε πιο ωραία, να μην γίνει χαμός, γιατί άμα ρίξουμε την κατσαρόλα θα πεταχτεί όλο έξω. Επιτέλους μία ανετή εκπομπούλα, ρε φίλε. Αλλάξουμε λίγο. Τι λέει, όλα καλά? Ωραία. Για άλλα λίγο. Όπα, ωραίος. Πίζει όμως, είναι έτοιμη. Έφυγε. Έτοιμη. Ρε φίλε, πρέπει να ολοκληρώσεις τη συνταγή, να πεις ότι την έκανες εσύ στη γυναίκα σου. Έλα το να δεις. Έχουμε ρίξει μέσα αυγουλάκι και corn flour. Πρέπει να δοκιμάσουμε και να δούμε αν μυρίζει αλεύρι. Αν μυρίζει αλεύρι, δεν είναι έτοιμη. Πάμε. Τι. Ωραία είναι.
Σου μυρίζει αλεύρι? Όχι. Εμένα όχι. Έχεις και γευστική παλέτα στο στόμα, καταπληκτική δηλαδή. Και πίτα γύρω να έχει μέσα εδώ πέρα, πάλι δεν καταλάβαινες τίποτα. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν θα πάρω την κανάτα, θα βάλω κατευθείαν με την κουτάλα. Εδώ. Ένα, δύο. Αδειάζουμε. Τέλεια. Μία γεμάτη κουταλιά. Και ουσιαστικά με αυτή τη συνταγή θα βγάλετε τέσσερις γεμάτες μερίδες. Να κλείσω και το μάτι, να μην καίμε άλλο. Τέλεια. Το κακό με την κουτάλα είναι ότι δεν μπορείς να πάρεις όλο αυτό που έχει μείνει. Αλλά συνήθως δεν μας χαλάει αυτό, γιατί ο τυχερός τι τρώει? Τρώει αυτό που έχει μείνει στην κατσαρόλα. Και αυτό περίμενα εγώ πάντα. Και μαμά και γιαγιά όταν φτιάχνουν κρεμούλα, ό,τι μείνει, να πάω μετά με το κουταλάκι. Λοιπόν, τώρα, ήρθε η ώρα για ψυγείο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι, ειλικρινά, το μόνο που δεν μου άρεσε σε αυτή την κρέμα ήταν η πετσούλα που έπιανε μετά από κανένα δύο μέρες. Γιατί γινόταν όλο και πιο έντονη και όλο και πιο έντονη. Σε περίπτωση που δεν θέλουμε πέτσα, δεν είναι ότι θα το κάνω. Εντάξει, απλά το λέω, σε περίπτωση που θέλετε έτσι να το γνωρίζετε. Σε περίπτωση που δεν θέλουμε πετσούλα, αυτό που κάνουμε είναι παίρνουμε λίγο μευράνι και άμα το αφήσουμε έτσι, είναι σαν να μην το βάλαμε. Γιατί το έχω δει και αυτό. Σκοπός είναι να πάρουμε τη μευράνι και μάντεψε, Διονύση, να την κάνουμε να κουμπάει πάνω στην κρέμα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η κρέμα μας και διατηρείται περισσότερο καιρό στο ψυγείο και δεν πιάνει πετσούλα και είναι πιο σεξι και είναι και πιο ωραία και γενικά δεν παίρνει μυρωδιές μέσα από το ψυγείο. Γιατί η κρέμα, ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να έχει επίσης, είναι ότι παίρνει μυρωδιές μέσα από το ψυγείο. Άμα έχουμε λίγο τυράκι ανοιχτό ή κάτι άλλο ανοιχτό, επειδή είναι ανοιχτή, γενικά τραβάει μυρωδιές. Αλλά δεν θα το κάνω και θα βάλω τις κρέμες μου όπως είναι στο ψυγείο μετά από μισή ωρίτσα και θα αφήσω να κρυώσουν τελείως για άλλες 2-3 ωρίτσες. Σύνολο περίπου 3-4 ώρες. Μισή ώρα αφήνουμε έξω και μετά βάζουμε στο ψυγείο. Μόλις είναι έτοιμες, θα σερβίρουμε με μπόλικο και κανέλα, δεν βάλω τίποτα άλλο και θα φάμε. Αυτό που ακούτε είναι η κατσαρόλα του Διονύση. Ακούτε? Ωραίος. Αυτός είναι. Λοιπόν, ωραία παιδιά, τώρα κάμερα σε μένα, κάμερα σε μένα. Εδώ, τέλεια, φτάνει ο Διονύσης. Πάμε να τελειώσουμε τις κρεμούλες μας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ρίξουμε λίγο κανέλα. Εδώ. Τέλεια. Για την κρέμα πιάτου βανίλιας, βάζουμε σε μία κατσαρόλα την κρέμα γάλακτος, 300 γραμμάρια από το γάλα, τη μισή ζάχαρη, το εκχύλισμα βανίλιας και τα αφήνουμε σε μέτρια φωτιά να πάρουν μία βράση. Βάζουμε σε ένα μπολ το αυγό και την υπόλοιπη ζάχαρη και χτυπάμε με σύρμα μέχρι να γίνουν ένα ενιαίο μείγμα. Προσθέτουμε το υπόλοιπο γάλα, το corn flour και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Στη συνέχεια ρίχνουμε το βρασμένο γάλα με την κρέμα γάλακτος, ανακατεύοντας συνεχώς. Μεταφέρουμε το μείγμα ξανά στην κατσαρόλα, το βάζουμε στη φωτιά και ανακατεύουμε μέχρι να δέσει η κρέμα. Στη συνέχεια μοιράζουμε την κρέμα σε 4 μπολάκια. Αφήνουμε τις κρέμες μισή ώρα να κρυώσουν, τις καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και τις βάζουμε στο ψυγείο για 2-3 ώρες. Αφού σφίξουν, τις πασπαλίζουμε με κανέλα και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Τώρα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες οδηγίες, χρειάζεστε ένα κουτάλι και την κρεμούλα σας. Πάρτε, δοκιμάστε και θα με θυμηθείτε. Κοιτάξτε εδώ, έχουμε βάλει την κρέμα γάλακτος και έχει πραγματικά ολοκληρώσει αυτή την κρέμα, γιατί πάντα αυτό που μας έλειπε είναι λίγο περισσότερο υφή. Με την κρέμα γάλακτος, επειδή έχει λίγα λιπαρά παραπάνω, αυτή η κρέμα πραγματικά πήγε σε άλλο επίπεδο, δεν άλλαξα πολλά. Είναι η κλασική συνταγή, αλλά πολύ πιο βελτιωμένη. Παναγία μου, δεν μπορώ να σταματήσω. Μπορώ να φάω 10 από αυτές. Και κάπως έτσι τελείωσε και το σημερινό μας επεισόδιο με 3 express συνταγές, γιατί και οι 3 χρειάζονται πραγματικά πολύ λίγο χρόνο για να τις φτιάξετε. Ξεκινήσαμε μια υπέροχη πίτσα με κοτόπουλο και barbecue σάλτσα. Το ζυμάρι το φτιάξαμε μόνοι μας και σε μισή ώρα η πίτσα ήταν έτοιμη. Συνεχίσαμε με υπέροχα πρέτσελ, 15 τραγανά πεντανόστιμα με αλατάκι πρέτσελ, ακριβώς όπως πρέπει να είναι.
Και πιστέψτε με, σε μία ώρα από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε θα είναι έτοιμα. Και τελειώσαμε με ένα υπέροχο γλυκό πιάτο. Την κλασική κρεμούλα που φτιάχνει η γιαγιά μας και η μαμά μας. Σας έδειξα τον καλύτερο τρόπο για να την ετοιμάσετε. Ένα γλυκό που πραγματικά θέλει 3 λεπτά για να φτιαχτεί. 3 λεπτά και να μπει μες στο ψυγείο. Ένα γλυκό που θα σας βγάλει έτσι από τις λιγούρες που έχετε μέσα στην ημέρα αλλά και μέσα στη νύχτα. Μην ξεχνάτε ότι αύριο θα έχουμε καινούργιες συνταγές, πολύ περισσότερες συνταγές. Οπότε stay tuned, να περάσετε υπέροχα, φιλάκια πάρα πολλά. Γεια σας!